Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Technologist, είμαι ο Θοδωρής με ένα ακόμη unboxing σήμερα, αυτή τη φορά τα Razer Kraken X, σε ένα unboxing με αυτά τα γλυκά, τα όμορφα, τα low light, τα χαλαρά που έχετε συνηθίσει να βλέπετε εδώ και τα γουστάρω πάρα πολύ και νομίζω ότι πλέον τα συνηθίζετε σιγά σιγά και τα γουστάρετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν να δούμε τα Razer Kraken X, τη νέα έκδοση της γνωστής σειράς των Kraken. Πριν καν ξεκινήσω, θέλω να πω ότι τα ακουστικά μου τα έστειλε η Zegetron και νιώθω ότι πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την εταιρεία. Πρακτικά είναι η μόνη εταιρεία που στηρίζει το κανάλι, τους αρέσει το υλικό που βλέπουν και στηρίζουν την προσπάθεια που κάνω. Χαίρομαι που υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να βοηθήσουν το online community, μικρά κανάλια που προσπαθούν. Είναι η μόνη πρακτικά που κάνει backup στο κανάλι στέλνοντας προϊόντα. Παλιότερα μου είχαν στείλει τα Electra V2 και αυτό πρακτικά είναι το ακουστικό που σχεδόν έρχεται να αντικαταστήσει τα Electra V2. Λόγω τιμής, λόγω μεγέθους, θα δείτε στη συνέχεια. Σήμερα θα κάνουμε το unboxing. Πριν τα πάρω τα ακουστικά, έχω παρακολουθήσει αρκετά πραγματάκια για να δω περίπου τι παίζει. Όπως και εσείς βλέπετε reviews, έτσι και εγώ βλέπω reviews όταν κάτι δεν το έχω στα χέρια μου για να δω αν πρέπει να το πάρω στα χέρια μου. Και έτσι παρακολούθησα βίντεο και για αυτά τα ακουστικά. Οπότε, από την αρχή, θέλω να πω κάτι. Δεν μπορώ να φέρνω πάρα πολλά πράγματα, φέρνω όσα μπορώ και όταν σκέφτομαι αν κάτι αξίζει τον κόπο να το πάρω για να πω τη γνώμη μου, πάω και βλέπω και εγώ reviews. Από τα 7, 8, 9 reviews, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είδα, ελληνικά και ξένα, παρατήρησα ότι σχεδόν σε όλα τα reviews αυτά αναφέρεται ότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένα headset των 50 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα ακουστικά κάνουν μόνο 50 ευρώ, οπότε μην περιμένετε κάτι υπερβολικά καλό κτλ. Να σας θυμίσω ότι μιλάμε για ένα headset των 50 ευρώ. Τι εννοείς ότι είναι ένα headset που κάνει 50 ευρώ? Εννοείς ότι είναι φτηνό? Δεν ξέρω αν ξέρει όλος ο κόσμος πώς βγαίνουν τα 50 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι τα 50 ευρώ δεν είναι λίγα, δεν μπορούν να αποτελέσουν ελαφρυντικό για ένα headset. 50 ευρώ είναι αρκετά χρήματα και απορώ γιατί και πώς δηλαδή έχει φτάσει ο πήχης για ένα καλό headset, ας πούμε, να έχει αυτονόητα να σημαίνει, αυτομάτως να σημαίνει ότι μιλάμε για κάτι στα 100 ευρώ, 110. Όχι παιδιά, τα 50 ευρώ είναι αρκετά χρήματα. Μπορεί στους περισσότερους από εσάς που βλέπετε το βίντεο να είναι περισσότερα χρήματα από όσα δώσατε για τον επεξεργαστή στον υπολογιστή σας. Οπότε τα 50 ευρώ δεν είναι ελαφρυντικό. Τα 50 ευρώ είναι αρκετά χρήματα και πρέπει αυτό που αγόρασες να δώσει 50 ευρώ σε σένα πίσω, με απόδοση. Εντάξει, έτσι θα κρυθούν δηλαδή τα ακουστικά αυτά στο βίντεο review που έρχεται στη συνέχεια. Δεν θέλω να πω κάτι για τα ακουστικά. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με αυτά που ακούτε στα βίντεο που βλέπετε και εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά, οπότε ήθελα να το ξέρετε. Πάμε να μην κουράζω άλλο στο unboxing. Το ακουστικό είναι σφραγισμένο, δεν το έχω ανοίξει καν. Εντάχει να δούμε λίγο αυτά που αναφέρει η συσκευασία πάνω. 7,1 surround sound, simulated φυσικά. Bendable cardioid microphone, ultra light comfort with memory foam cushions. Δεν έχουν το gel που έχει καινούργια γενιά της Razer, τα συγκεκριμένα ακουστικά. Είναι compatible με PlayStation 4 γιατί συνδέονται με 3,5 mm. Επάνω αν δείτε λέει PC, Mac, PlayStation, Switch, Xbox One και mobile devices, το οποίο σημαίνει ότι είναι συμβατά με τα πάντα. Razer Kraken X, για τη συσκευασία πάλι κάποια πράγματα εδώ πέρα επιγραμματικά, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια και δεν θέλω να κουράσω. Πίσω ένα overview του τι θα δεις όταν ανοίξεις τη συσκευασία και εδώ φυσικά αυτό το σηματάκι που είναι τόσο λιτό που το γουστάρω άπειρα, μαύρα γράμματα σε πράσινο φόντο. Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε με αυτά και τι εννοώ μεγαλώσαμε, πάλι θα σας κουράσω, αλλά αυτά είναι τα Kraken πρώτης γενιάς, τα 7,1 κρώμα τότε, τα οποία παραδόξως εμένα μου αντέξανε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω έχει 5-6 μήνες που δεν τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Μέχρι τώρα τα χρησιμοποιούσα full. Αυτό που είχαν αυτά τα ακουστικά το τρομερό ήταν αυτό παιδιά. Και μαζεύαν έτσι. Έχουν κάνει πάρα πολλά ταξίδια αυτά τα ακουστικά. Έχουν φάει τέρμα ταλαιπωρία και το μόνο που πάθανε, γιατί τώρα αν δείτε το μαξιλαράκι που έχουν πάνω είναι καινούριο σχεδόν, είναι ότι άλλαξε τα μαξιλαράκια δωρεάν από την αντιπροσωπεία της Razer στην Ελλάδα που είναι η Zegetron, γιατί τα προηγούμενα, τον τελευταίο χρόνο που τα χρησιμοποιούσα, είχαν αρχίσει, ανοίξανε και γίνανε χάλια όπως βλέπετε μάλλον εδώ. Οπότε η Razer με ένα email και δύο φωτογραφίες ότι όντως μου έχουν χαλάσει τα μαξιλαράκια, μου ήρθανε δωρεάν σπίτι μου καινούρια μαξιλαράκια. Μην πολυλογώ, αυτά είναι που κάνανε την αρχή, αυτά τα Kraken, και δουλεύουν άψογα, δεν έχουν κανένα σπάσιμο από αυτά που έχω ακούσει τα περίεργα ότι σπάνε εύκολα κτλ. Όχι παιδιά, δεν σπάνε καθόλου εύκολα. Άμα εσύ είσαι Homo sapiens,
σπάνε. Και αφού λοιπόν το είδος Homo sapiens έχει εξελιχθεί, έτσι εξελίχθηκαν και τα Kraken μαζί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μαχαιράκι, νομίζω δεν χρειάζεται, κακώς το έχω φέρει εδώ πέρα. Πάμε να ανοίξουμε το headset, να δούμε λίγο τι έχει μέσα. Συσκευασία, for gamers, by gamers, όπως συνηθίζει η Razer να λέει. Εδώ έχουμε ένα φυλαδιάκι κλασικά και unlock your potential full now, να πούμε κτλ. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα ξυστό, δεν κερδίζεις δώρο επιταγές 2 ευρώ κτλ. Αυτό που κερδίζεις είναι το ξύνεις και με αυτόν τον κωδικό κατεβάζεις δωρεάν το λογισμικό της Razer για το 7,1 simulation. Εντάξει, εδώ ανοίγω το κουτάκι, δεν έχει κάτι άλλο συσκευασία, αλλά το βάζω να μας κάνει παρέα στο background πίσω. Όπως κατάλαβες το βίντεο δεν θα είναι μικρό, γιατί δεν βιάζομαι να το βγάλω. Πάρε καφεδάκι αν δεν έχεις πάρει ήδη. Και εδώ προσπαθώ να ανοίξω το ακουστικό, το οποίο παραδόξως μεν, θα το πω κι εγώ, 50 ευρώ κοστίζουν τα ακουστικά. Δεν περίμενα να έχουν την τρομερή συσκευασία που έχουν πάντα τα Razer προϊόντα, αλλά δεν με χαλάει καθόλου, δεν θα ήθελα να δω άλλη τιμή για να έχει μια καλύτερη συσκευασία, η οποία τελικά θα πάει μάλλον στα σκουπίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ακουστικό. Από παρελκόμενα αυτά που έχουν, εκτός από το ξυστό για τον κωδικό που θα σου δώσει το δωρεάν λογισμικό, πετάμε τα κουτιά εδώ πέρα, είναι το ακουστικό με το μικροφωνάκι του επάνω και ένα εξτρά καλώδιο. Ξεκινάω από αυτό. Τι είναι αυτό τώρα το καλωδιάκι, το ανοίγω εδώ. Τελικά μήπως πρέπει να βάζω παραπάνω φώτα στα βίντεο μου, δεν ξέρω. Εδώ βλέπουμε dual jack 3,5 χιλιοστών, είναι το σπλιτεράκι που δίνουν τα ακουστικά για να μπορέσεις να κάνεις το μονό jack σχήματος γάμα που έχουν κανονικά και τα κάνει συμβατά με τα πάντα. Βάζεις εδώ το σπλιτεράκι που σου δίνει η εταιρεία και έχεις dual jack για να το συνδέσεις σε υπολογιστή με αυτό. Μικρόφωνο, ακουστικά. Το μήκος του δεν το ξέρω τώρα απ' έξω, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, τόσο του σπλιτεριού όσο και των ακουστικών. Πρέπει να είναι 1,5 μέτρο όπως το βλέπω περίπου. Και νομίζω ότι καλό είναι αυτό, γιατί αν όντως αποφασίσεις να τα πάρεις έξω να τα φορέσεις, δεν θέλεις 4 μέτρα καλώδιο να το έχεις στην τσέπη. Αυτό το καλωδιάκι είναι υπεραρκετό και δεν είναι για πολύ μακρύ για να ενοχλεί. Και αν τα έχεις σπίτι, βάζεις το splitter και τα συνδέσεις στον υπολογιστή και είσαι κομπλέ. Τώρα πάμε να δούμε το ακουστικό. Πρέπει να αλλάξω γωνία για να βλέπεις λίγο πιο καθαρά. Και αφού άλλαξα γωνία για να βλέπεις λίγο πιο καθαρά, πάμε να δούμε το headset. Καλωδιάκι, ok. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που παρατηρείς είναι ότι είναι όντως αρκετά ελαφριά, έως πολύ, για να δω να καταλάβω, ναι, είναι πολύ πιο ελαφριά από τα πρώτης γενιάς, τα δεύτερης γενιάς δεν τα έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αλλά από ό,τι θυμάμαι είναι όντως ό,τι πιο ελαφρύ έχω πιάσει σε Razer. Το ακουστικό είναι full πλαστικό, γι' αυτό είναι και τόσο ελαφρύ, αλλά δεν είναι το πλαστικό που θα σε προβληματίσει, έχουν πάχος τα πλαστικά, με μια πρώτη ματιά δηλαδή που βλέπω δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα σπασιμάτων, τρεξιμάτων κτλ. Βλέπετε εδώ, του δίνω και καταλαβαίνει, δεν είναι ότι το λυπάμαι και πάρα πολύ. Μια χαρά και θόρυβο δεν ακούω τίποτα. Στο επάνω μέρος έχει headband από δερματίνη και αυτό που έχουν κάνει το πολύ έξυπνο είναι ότι όπως είναι ο σκελετός με το πλαστικό, κάνει ένα κενό για να μην βγάλει πιο κάτω την επένδυση τη δερμάτινη, οπότε κάνει ένα κενό ο σκελετός για να μπει η επένδυση εδώ και να φαίνεται όλο ένα, να μην κάνει εξογκώματα εδώ. Τώρα αυτό που με προβληματίζει είναι το επάνω μέρος μην είναι πιο λεπτό και έχει προβλήματα, αλλά από ό,τι βλέπω μέσα έχει πάλι πάχος το πλαστικό και συμπληρώνεται από το headband, άρα δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την αντοχή, εκτιμώ σαν πρώτη εικόνα. Στο πλάι έχουμε ωραία σκαλοπατάκια στα sliders, οπότε μπορείτε να τα ρυθμίσετε όσο μεγαλοκέφαλος, να το πω ευγενικά, είστε. Και πάλι δεν έχουμε θέματα και εδώ πέρα, προφανή τουλάχιστον που να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Πολύ ικανοποιητικό το κλείσιμο και το άνοιγμα. Το μικρόφωνο δεν είναι αυτό το αποσπόμενο που έχουμε συνηθίσει στα Kraken τα προηγούμενα, τα πιο ακριβά φυσικά. Είναι εδώ, πράγμα που το κάνει λίγο περίεργο για χρήση outdoors, αν κάποιος ήθελε ένα τέτοιο ακουστικό να χρησιμοποιήσει έξω, αλλά μαζεύει και θα κάνει τη δουλειά σου νομίζω. Από ό,τι είδα πριν, γιατί δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, τώρα μόλις τα άνοιξα, το μικρόφωνο είναι καρδιοειδές και όπως βλέπετε εδώ, αν βλέπετε, έχει τρυπούλες και εδώ έχει τρυπούλες, τρυπούλα μία, πράγμα το οποίο βοηθάει ή χρησιμεύει στο noise cancelling. Έχω δει πολύ θετικά πράγματα για το μικρόφωνο αυτό,
το οποίο μένει στο review να το ακούσετε κι εσείς live. Τα AirCaps τώρα έχουν εγκάρσια περιστροφή ώστε να εφαρμόζουν καλύτερα στο κεφάλι, βέβαια δεν μαζεύουν ούτε περιστρέφονται. Και εδώ τα κλασικά λογότυπα της Razer πρακτικά έχουν πάρει το κλασικό το Razer Kraken όπως το έχει συνηθίσει και το βγάλανε σε μια πιο ελαφριά, compact και φθηνή έκδοση, αλλά χάνεις μερικά πραγματάκια όπως το φωτιζόμενο λογότυπο που δεν νομίζω να σε χαλάει. Και αυτό το κάνανε τη μικρότερη, φθηνότερη κατηγορία ακουστικών της εταιρείας. Νιώθω ότι μάλλον πάνε να αντικαταστήσουν τα Electra V2. Δεν ξέρω τι άλλο, μαξιλαράκι. Έχει αρκετό πάχος και οι drivers τους είναι 40 mm από ό,τι έχω διαβάσει στις προδιαγραφές. Είναι memory foam, πολύ καλό το ότι δεν μπήκαν απλά σφουγγαράκια, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν βγαίνουν να λαχτούνε, αλλά αυτό μένει να το δω αργότερα που θα κάτσω να τα δω σε βάθος. Τώρα, μισώ να δω αν είναι το αυτί, αν μπαίνει όλο μέσα ή όχι. Λοιπόν, τα δοκίμασα, τα έβαλα λίγο στο κεφάλι μου. Το αυτί μπαίνει όντως όλο μέσα, άρα είναι over ear. Είναι πολύ άνετο στο κεφάλι, πολύ ελαφρύ. Δεν είναι ότι δεν τα νιώθεις καν, αλλά είναι ελαφρύ και η δύναμη είναι τόση ώστε να μη σε ενοχλεί και να κρατάει σε απότομες κινήσεις το ακουστικό στο κεφάλι σου να μην σου φεύγουν. Να τα βάλω άλλη μία. Τα έβαλα άλλη μία και όντως δεν φεύγουν τα ακουστικά αν κουνήσεις το κεφάλι. Πολύ θετικό. Επίσης δεν σφίγγουν και η αίσθηση από τη δερματίνη εδώ πέρα είναι πολύ καλή. Γενικά προτιμώ πάντα ακουστικά με δερματίνη εδώ πέρα, το ύφασμα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Έκανα μια εξαίρεση με τα Corsair HS35 σε προηγούμενο βίντεο, τα οποία τα λάτρεψα για διάφορους λόγους. Μπορείτε να δείτε εκείνο το βίντεο, μάλλον κάπου εδώ τώρα θα έχει link, αλλά θα το βρείτε και στην περιγραφή. Και επίσης θα κάνω σίγουρα review για αυτά, βίντεο κλασικό review, αυτό που έχετε συνηθίσει. Αλλά αν θέλετε να δείτε και συγκριτικό μεταξύ των δύο ακουστικών, για να σας πω τη γνώμη μου, αν και είναι λίγο άδικο λόγω της διαφοράς τιμής που έχουν μεταξύ τους, παρ' όλα αυτά αν θέλετε να το δείτε, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Τι δεν έχω πει? Δεν έχω πει για εδώ πίσω, κάτι που έλειπε πολλά χρόνια σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν Razer Kraken. Έχουμε πάνω στο ακουστικό volume control, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, το ήθελε πάρα πολλοί κόσμος. Και επίσης έχουμε mute και ξεμιούτ για το μικρόφωνο, ελαττηριωτό, γλυκούλι, πολύ καλό. Το μικρόφωνο δεν βγαίνει όπως είπα και πριν, αλλά αυτό είναι νομίζω στην κατάλληλη θέση για να μην το έχεις πάνω στο καλώδιο, το οποίο δεν είναι braided, είναι πλαστικό, πολύ ελαφρύ όπως βλέπετε. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν σοφό εδώ πέρα πάνω να μπει ένας controller που θα τραβάει αυτό το καλώδιο και θα κάνει διάφορα πράγματα. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι. Το headband επίσης δεν έχει πάρα πολύ επένδυση, δεν με εντυπωσιάζει η επένδυση που έχει, αλλά είναι το ίδιο δέρμα με τα earcaps κάτω και δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Τώρα που τα έβαλα στο κεφάλι μου, δηλαδή, δεν είχα ενόχληση από το πάνω μέρος. Αυτό ήταν κατακλείδητο unboxing σήμερα. Επιγραμματικά να πω ότι μέσα υπάρχουν τα ακουστικά, συνδέονται με σχήματος γάμα 3,5 mm jack που τα κάνει συμβατά με τα πάντα. Επίσης πολύ θετικό, έχει μέσα splitter για να μην ψάχνεις αργότερα για να κάνει το μονό jack σου σε διπλό jack μικρόφωνο ακουστικά για να συνδεθούν και σε υπολογιστή εφόσον εκεί θέλεις να τα συνδέσεις. Plus ο κωδικός, το ξυστό εδώ πέρα που πρέπει να βάλεις τον κωδικό στο software για την 7,1 εξομοίωση. Κλείνω. Μια πρώτη ματιά νομίζω ότι είναι πολύ καλά και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα νομίζω ότι θα είναι ένα ακουστικό που θα μου αρέσει. Έρχεται σύντομα το review, πείτε μου αν θέλετε να δείτε συγκριτικό και με τα HS35 για να το ετοιμάσω παράλληλα. Κλείνοντας το βίντεο, θυμίζω ότι τα 50 ευρώ, αυτό το ναι κάνουν μόλις 50 ευρώ κτλ, δεν είναι λίγα χρήματα. Να το ακούσω για 10, 15, 20 ευρώ, ok. Βέβαια μπορεί να το ακούσεις και σε πιο ακριβά ακουστικά, αλλά πρέπει να έχεις συγκεκριμένα επιχειρήματα. Για μένα το 50 ευρώ μόνο δεν είναι επιχείρημα για να δώσει ελαφρυντικό σε ένα προϊόν. Δεν νομίζω ότι θα με απογοητεύσουν και δεν το λέω συγκεκριμένα αυτό με τα 50 ευρώ για αυτό το ακουστικό, το λέω για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε. Προσέξτε τι ακούτε. Εντάξει, εγώ θα τα κρίνω αυτά για την τιμή των 50 περίπου ευρώ που κοστίζουν, αν και νομίζω ότι πλέον είναι λίγο πιο κάτω η τιμή τους. Έρχεται σύντομα το review. Ευχαριστώ και πάλι τη Zegetron που στηρίζει κανάλια μικρά σαν το δικό μου, χωρίς να περιμένει τις χιλιάδες των views για να κάνει αυτή, να δώσει αυτή την υποστήριξη. Και τα λέμε πολύ σύντομα στο review βίντεο των Kraken X και σε κάτι ακόμα που έρχεται από τη Razer. Αυτά από εμένα, ήμουν ο Θοδωρής, κάτω γράφετε τις ερωτήσεις σας και ό,τι θέλετε να δείτε στο review και τα λέμε και πάλι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!